Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην κατάψυξη έχει βάλει ολόκληρη τη χώρα η κακοκαιρία Λεάνδρος, η επέλαση της οποίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με χιόνια και δρυμή ψύχος. Στα λευκά έχουν ντυθεί περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, ενώ από το πρωί χιονίζει και στα ορεινά της Αττικής, δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Θελοντές από την επίλεκτη ομάδα διάσωσης στο Χορτιάδι απεγκλωβίζουν μια ηλικιωμένη που είχε αποκλειστεί στο σπίτι της. Σιγά. Η κυρία είχε κλειστεί μέσα, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Όλα είναι καλά, την κυρία θα την κατεβάσουμε κάτω. Η επέλαση του Λέανδρου έπληξε με έντονες χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα. Στα ορεινά της Θεσσαλονίκης χιονίζει από το βράδυ. Εκχιονιστικά προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο που οδηγεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο εφημερεύει. Σφοδρή χιονόπτωση στον άξονα Πανόραμα Χορτιάτης Ασβεστοχώρη Φίληρο. Εξοχή, περισσότερο εδώ στο Χορτιάτι. Δεν σταμάτησε καθόλου να χιονίζει. Ο χιονιάς χτύπησε ακόμα και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διακόπηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χορτιάτι Αγίου Βασιλείου και στην Ωραιοκάστρου Μελισσοχωρίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Τελεφερίκ. Για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από το 4ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών Θηβών προς Θήβα, ενώ για τα γιοταχή η κίνησή τους επιτρέπεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Απαραίτητα τα μηχανήματα για να καθαρίσουν τους δρόμους στην ορεινή ναυπακτία. Στα λευκά ντύθηκε από το βράδυ και το Καρπενήσι, όπως και η Εύβοια. Πυκνή χιονόπτωση από νωρίς στην Κατερίνη. Χιόνισε στην Τρίπολη, τη Λάρισα, το Κιλκής, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά σε πολικές θερμοκρασίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ασκήθηκε στους δύο ανήλικους για την επίθεση σε βάρος του σταθμάρχη στο μετρό. Παράλληλα, τα δύο αδέρφια αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της απίθειας, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα. Οι αρχές ταυτοποίησαν τους νεαρούς από το Facebook, ενώ έχουν περιλάβει στη δικογραφία και συνομιλίες της μητέρας τους που γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί. Σε βάρος του ειδικού φρουρού που φέρεται να γνώριζε για το περιστατικό και να μην ενημέρωσε την υπηρεσία του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Ο αστυνομικός μάλιστα φέρεται να έδινε συμβουλές στους ανήλικους πώς να κρυφτούν και να μην φτάσουν οι αρχές στα ίχνη τους. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Πάντως οι ανήλικοι ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς ότι προκλήθηκαν από το σταθμάρχη και αντέδρασαν με τον άγριο ξυλοδαρμό του. Ανεβάζουν ρολά από Δευτέρα καταστήματα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και κτέως σε όλη τη χώρα, ακόμα και στις κόκκινες περιοχές, με τη μέθοδο του click away, δίνοντας ανάσα στο λιανεμπόριο. Η κίνηση του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα είναι γεγονός, το οποίο ξάφνιασε ευχάριστα και γέμισε με ελπίδα εμπόρους καταστηματάρχες που έχουν περιέλθει σε δεινή θέση από το παρατεταμένο lockdown. Τα συγκρατημένα χαμόγελα επέστρεψαν, με τα περισσότερα καταστήματα ήδη να προετοιμάζονται για το πλήρες άνοιγμα της Δευτέρας. Δεν έχουμε μόνο τα καταστήματά μας, αλλά έχουμε και ένα σπίτι και ένα ψυγείο να γεμίσουμε. Έχουμε οικογένειες και παιδιά. Η αγορά ανέμενε με την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων, αλλά με τη μέθοδο του click and shop, δηλαδή της πώλησης με ραντεβού εντός καταστημάτων. Η Επιτροπή των Επιστημόνων αποφάσισε τελικώς, και αφού κάθηκαν να τηρήσει μελών της, να κάνει την υπέρβαση και να συνενέσει στην εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μας εξηγήθηκε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Η Επιτροπή συνένεσε προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα τηρηθούν οι όροι, ο κόσμος θα πειθαρχήσει. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν χωρίς ραντεβού, αλλά με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, τον περιορισμό ως προς τον αριθμό πελατών εντός καταστήματος με βάση το εμβαδό τους. Οι καταναλωτές θα έχουν 2 ώρες στη διάθεσή τους για να κάνουν τις αγορές τους μετά την αποστολή SMS. Εάν παρελπίδα κάπου υπάρχει συνωστισμός, σίγουρα θα επέμβουμε για να προσπαθήσουμε να τον εμποδίσουμε. Και ο καθένας από εσάς και η καθεμία από εσάς πρέπει να αποφεύγει, προστατεύοντας τον εαυτό του, να πλησιάζει σε χώρους όπου τυχόν υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες. Βασική προϋπόθεση για να μην επιστρέψει η αγορά εκ νέου σε περιορισμό λειτουργίας, η υπεύθυνη στάση όλων, εμπόρων και καταναλωτών, στην τήρηση των μέτρων. Σήμα εκκίνησης δόθηκε σήμερα για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, με πρώτους τους πολίτες άνω των 85 ετών. Από νωρίς το πρωί, ηλικιωμένοι εμβολιάζονται στα νοσοκομεία όλης της χώρας, έχοντας κλείσει νωρίτερα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το απαραίτητο ραντεβού. Πάρα πολύ ωραία. Όπως ήταν τα εμβόλια, συνήθως το κάνουμε της γρήπης. Περίμενα βέβαια με αγωνία, όπως και αγωνιούσα στο σπίτι με όποιον έμπαινε, έβγαινε. Σταματάζεις 2 λεπτά μετά, μήπως τυχόν υπάρχει καμιά παρενέργεια, ουδεμία δεν υπάρχει.
πάρα πολύ ωραία. Δεν το κατάλαβα καθόλου τη δουλειά. Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης δίνει μάχη για να συγκρατήσει την πανδημία, στη Βρετανία οι αρχές αναγκάζονται να στήσουν πρόχειρα νεκροτομία για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες. Ακόμα πιο δραματική η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα εμπόδια και οι ελλείψεις στους εμβολιασμούς προκαλούν τεράστια προβλήματα. Ο αγώνας δρόμου για τους εμβολιασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Φαίνεται όμως πως οι εμβολιασμοί γίνονται μετεμποδίων. Τα εμβόλια δεν φτάνουν και πολλοί κυβερνήτες αρχίζουν και ρίχνουν τα βέλη τους στην κυβέρνηση. I do want to start out the afternoon by addressing the news of the federal government's vaccine reserve, which we have now discovered doesn't actually exist. Η χώρα μετρά σχεδόν 250.000 κρούσματα και πάνω από 3.800 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα. Η παρουσιάστρια του CNN, Brianna Kaylar, βάζει τα κλάματα διαβάζοντας τα τελευταία μηνύματα θυμάτων του COVID προς τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Kelsey picked up her twin sister's ashes at a contactless drive-thru. Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε να ρίξει 100.000 περισσότερους γιατρούς στη μάχη των εμβολιασμών, ενώ είπε πως θα ενεργοποιήσει και το νόμο περί αμυντικής παραγωγής για να έρχονται πιο γρήγορα τα εμβόλια. One of our 100-day challenges is to mask up everyone the day we're inaugurated. Η Βρετανία μέτρησε πάνω από 55.000 κρούσματα και 1.200 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα. Οι υγειονομικές αρχές στείλουν πρόχειρα νεκροτομία στο Λονδίνο για να καλύψουν τις ανάγκες. Οι κάτοικοι στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας έχουν βγει στα μπαλκόνια τους. Διαμαρτύρονται κατά του Προέδρου Μπολσονάρο, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για τα θύματα της πανδημίας. Η χώρα μέτρησε πάνω από 68.000 κρούσματα και 1.000 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο σημείο αυτό, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρά 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.